σε πω έτσι 2-3 μέρες πίσω, γιατί σε είδα και σε ένα βίντεο, σε είδαμε όλοι στα Manticore. Έγινε viral χωρίς τη θέλησή μου. Έγινε viral χωρίς τη θέλησή μου. Έγινε τελείως στοιχεία. Είναι αυτό που λέμε τα αυθόρμητα, τα οποία πολλές φορές φανερώνουν και μια αλήθεια. Γιατί μέσα από αυτό το βίντεο, που ήταν λίγο τραγελαφικό όλο αυτό, γιατί έδειχνε ότι κάτω σκοτωνόντουσαν και εγώ ήμουν στον κόσμο μου, είχαν μαλώσει άλλη μια φορά πριν 7 λεπτά. Ναι. Και εντάξει, ξέρεις τι, είμαι 24 χρόνια σε αυτό το χώρο. Οπότε λίγο τα έχω και λίγο απομυθοποιημένα όλα. Ξέρω λίγο τι γίνεται, ξέρω λίγο το backstage. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και που φοβήθηκα ήταν γιατί υπήρχαν στο χώρο μικρά παιδιά. 7, 8, 9, 10 χρόνια. Η Έλενα είναι ένα άτομο που το ξέρω πάρα πολύ καλά. Στεναχωρέθηκα για την Κική την Τζόλκα και εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι κινδυνεύει η σωματική της ακαιρεότητα. Ή φλέρταρε με το να χτυπήσει άσχημα. Και γενικότερα όλο αυτό το τσαλαπάτημα, όλος αυτός ο συναισθησμός, ο όχλος, εμένα με φοβίζει. Πώς έζησες εκείνη τη στιγμή που ήσουν με τον 9χρονο γιο σου μπροστά σε μια συγκλονιστική στιγμή που έπεφτε ξύλο ουσιαστικά? Την αλήθεια και εγώ και ο γιος μου το ξέραμε. Όπως και οι περισσότεροι που ασχολούνται το ξέρουν, γιατί τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά τα συγκεκριμένα ζουν μέσα από αυτό. Την επόμενη μέρα από ό,τι έγινε ο τσακωμός, ανεβάσανε και 2 τραγούδι. Οπότε τα παιδιά αυτό το κάνουν για δουλειά. Γενικότερα είμαι πολύ φαν του fitness, της υγιεινής ζωής, χωρίς να λέω ότι είμαι υπερβολικά fit σαν άνθρωπος. Κάνω ό,τι μπορώ στα πλαίσια που μου επιτρέπει και εμένα ο οργανισμός μου, γιατί δεν μικραίνουμε, μεγαλώνουμε. Και πάντοτε όταν με καλούν, χαίρομαι πάρα πολύ να παρευρίσκομαι, να είμαι μέρος όλο αυτό, γιατί βλέπω και ανθρώπους που με εμπνέουν να συνεχίσω να κάνω κι εγώ την προσπαθειούλα μου σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Σε πάω λίγο στα MAD. Σοκαρίστηκα και δεν σοκαρίστηκα και το θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό όταν το περιεχόμενο αυτών των τραγουδιών μιλάει για τόσο μίσος, υπόκοσμο, ναρκωτικά, πορνεία, διακίνηση, όπλα, σφαίρες, μίσος, κόντρες κλπ. Να μας κάνει εντύπωση που αυτό το πράγμα γίνεται και live μπροστά μας. Δηλαδή τι θα κάνω, θα δίνανε ένα λουλούδινο στον άλλον? Εγώ παιδιά πιστεύω ότι είναι και διαφημιστικό κόλπο, να σας πω την αλήθεια. Κάτι ακόμα, τα κοριτσάκια που χορεύουν στα κλαμπ με αυτά τα τραγούδια που τους αποκαλούν έτσι, είστε πολύ χαρούμενες, γιατί είμαστε στην εποχή του Μητού που βγαίνουν όλες να πούνε ότι βιάστηκαν. Είναι δυνατόν στην εποχή του Μητού να είναι αυτά τα τραγούδια, τα hip της εποχής, ότι είναι αυτά τα φοβερά που θα μας ξεσηκώσουν? Δηλαδή, ασοβαρευτούνε, ασοβαρευτούμε και ασοβαρευτούνε άπαντες. Τη Σοφία Χατζηπαντελή την γνωρίζει? Εγώ τη Σοφία την ήξερα, γιατί την ήξερα ως Instagrammer. Όποιος έχει μάτια βλέπει ότι είναι πολύ ωραία, πολύ sexy. Δεν ξέρω αν απαραίτητα αυτού του τύπου η ομορφιά είναι fashion. Ή, το έχω πει, ή αν είναι μια τηλεοπτική ομορφιά. Όταν βάζεις κάτι που είναι τόσο ξεχωριστό σε σχέση με τα δεδομένα της στιγμής, προφανώς θέλεις να στρέψεις τα βλέμματα, αλλά να τα στρέψεις με έναν τρόπο, πώς να σου το πω, ότι κοίτα το περίεργο. Είχε ακουστεί, αν δεν κάνω λάθος, θα μου πεις και εσύ, το όνομά σου για το My Style Rocks κάποια στιγμή στην κριτική. Το όνομά μου ακούγεται συνέχεια, το My Style Rocks, δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν η Αλέκη Βουγιοκλάκη της τηλεόρασης.